η Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής. Η άμμος στην κλεψίδρα του χρόνου αδειάζει, καθώς η κρίσιμη ολομέλεια της ερχόμενης Παρασκευής πλησιάζει. Οι βουλευτές έπεσαν με τα μούτρα στην ανάλυση των δεδομένων του σχεδίου Εστία και βεβαίως στα του φορέα διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων. Τώρα, ο Γενικός Εισαγγελέας ενημέρωσε όμως τη Βουλή για αδυναμία της νομικής υπηρεσίας να παραστεί στην αυριανή συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών σε σχέση με το θέμα των κυβερνητικών εγγύσεων στην ελληνική. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και στον Νέστορα Βασιλείου. Έχει αναλυτικό ρεπορτάζ. Νέστορα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Χωρίς ρολόγια, θα λέγαμε, τρέχουν οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής. Τα δεδομένα εν ώψη της κρίσιμης συνεδρίασης της Ολομέλειας του Σώματος την προσεχή Παρασκευή άρχισαν, μπορούμε να πούμε, να γέρνουν την πλάστιγκα προς την κατεύθυνση της ψήφισης των κρατικών εγγύσεων από την Ολομέλεια του Σώματος. Μένει να ξεκαθαρίσει το σκηνικό γύρο και από την τοποθέτηση των κομμάτων επί των νομοσχεδίων που έρχονται να καταστήσουν επί της ουσίας πιο αποτελεσματική και ταχύτερη την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, αρκετοί βουλευτές, θα λέγαμε, Πέτρα, μας πλησίαζαν και ρωτούσαν κατά πόσο εξακολουθούν να σχηματίζονται ανθρώπινες ουρές στα συνεργατικά αποκαταθέτες. Έτσι, με το ένα μάτι, αν θέλεις, βρίσκονταν επικεντρωμένοι και στο τι συμβαίνει εκτός του κτηρίου της Βουλής. Ναι, διότι υπάρχει και η πραγματικότητα, η καθημερινότητα, η καθημερινή ζωή πέρα από τα έδρα της Βουλής. Πάντως, ο Νέστορα, ο Γενικός Εισαγγελέας, ενημέρωσε την Επιτροπή ότι δεν θα παραστεί αύριο στη συζήτηση των κρατικών εγγύσεων και μάλιστα γνωστοποιεί ότι έχει αποσταλεί επιστολή για τη συμφωνία. Ναι, έλαβε επιστολή, όπως λέγει, στις 29 Ιουνίου, με την οποία ο γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου τον ενημέρωσε για την τελική δεσμευτική πρόταση της Ελληνικής Τράπεζας, για τη συμφωνία παροχής κρατικής εγγύησης και για το νομικό σύμβολο που διορίστηκε από το Υπουργικό. Ο Γενικός Εισαγγελέας, λοιπόν, αναφέρει τα εξής, όπως η ίδια η επιστολή αναφέρει: για ενημέρωσή σας και οποιασδήποτε ενέργειες κρίνεται σκόπιμες και ούτε καν για εκ των υστέρων έλεγχο, σημειώνει ο Κώστας Κλήριδης. Υπ' αυτές τις συνθήκες και δεδομένου ότι σε κανένα στάδιο οι συμφωνίες εγγύησης τέθηκαν για μελέτη και έλεγχο ενώπιον της νομικής υπηρεσίας, η νομική υπηρεσία αδυνατεί να παραστεί σε συζήτηση επ' αυτών, είτε δια του Γενικού Εισαγγελέα είτε δια εκπροσώπου του, σημειώνει. Ο Κώστας Κλήριδης αναφέρει ότι δεν αμφισβητεί την ανάγκη παροχής σύμβουλων από ιδιωτικό οίκος σε τέτοιας φύσεως εξειδικευμένες περιπτώσεις. Αναφέρει όμως χαρακτηριστικά τα εξής και έχει την σημασία του να το δούμε. Δεν ζητήθηκε, όπως λέγει, η έγκριση, ούτε έγινε εκ των προτέρων ενημέρωση της νομικής υπηρεσίας, ούτε ως προς το εξειδικευμένο θέμα για το οποίο θα ζητεί το νομική συμβουλή από ξένο οίκο, ούτε ως προς την επιλογή οίκου, ως συνήθως γίνεται, ούτε και τέθηκε υπόψη της νομικής υπηρεσίας οποιοδήποτε κείμενο συμφωνίας για εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων έλεγχο. Μάλιστα. Τώρα, στη Βουλή στάλεκε και το σχέδιο Εστία, το πολύ συζητημένο, για το οποίο βεβαίως ενημερώθηκε η Επιτροπή Οικονομικών. Ναι, αν και από τις πρώτες αντιδράσεις φαίνεται ξεκάθαρα ότι οι βουλευτές προσανατολίζονται, ας μου επιτραπεί έκφραση, να του αλλάξουν τα φώτα, Πέτρα. Το σχέδιο απευθύνεται στη διευκόλυνση δανειοληπτών από όλες τις τράπεζες που αποδεδειγμένα αντιμετωπίζουν προβλήματα εξυπηρέτησης των δανείων τους. Το Εστία θα καλύπτει ακόμη και επιχειρηματικά δάνεια, τα οποία έχουν όμως ως υποθήκη την κατοικία, την κύρια κατοικία. Διαδικαστικά το σχέδιο Εστία θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του νέου χρόνου, του 2019. Διαχειριστής ορίστηκε ο Κυπριακός Οργανισμός Ανάπτυξης Γης, ο ΚΟΑΚ. Θα δοθεί επαρκές χρονικό διάστημα, όπως μας έλεγαν προλίγου στη Βουλή. Δεν έχει προσδιοριστεί ακόμα για υποβολή αιτήσεων. Εκτιμάται ότι θα απορροφήσει δάνεια 3,4 δισεκατομμυρίων και εκτιμάται ότι θα αφορά 15.000 περίπου ευάλωτους δανειολήπτες. Η επιβάρυνση των κρατικών ταμείων από αυτό το σχέδιο υπολογίζεται ότι θα είναι της τάξης των 33 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως σε βάθος 25 ετών. Έχει σημασία όμως, Νέστορα, να δούμε και τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι δανειολήπτες για να συμμετέχουν ακριβώς σε αυτό το σχέδιο. Προφανώς και εδώ είναι που επικεντρώνεται και η συζήτηση στην Επιτροπή Οικονομικών και ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές. Είναι πολύ πιθανό. Να δούμε όμως τι ακριβώς προβλέπεται. Λοιπόν, το δάνειο πρέπει να είναι εξασφαλισμένο με υποθήκη κύριας κατοικίας. Η αγοραία αξία της κύριας κατοικίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 350.000 ευρώ.
Κατά την 30η Σεπτεμβρίου του 2017, τουλάχιστον 20% του υπολείπου των δανείων του δανειολήπτη ανά τράπεζα πρέπει να ήταν μη εξυπηρετούμενο για περισσότερο από 90 μέρες. Το συνολικό τώρα ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του δανειολήπτη δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ. Αυτό το όριο πάει προς αλλαγή. Τα υπόλοιπα καθαρά περιουσιακά στοιχεία τώρα του νοικοκυριού εξαιρουμένης της κύριας κατοικίας δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν σε τιμές αγοράς το 125% της αγοραίας αξίας της κύριας κατοικίας. Όσοι θα επιλέγονται θα την χάνουν επιδότησης για το 1 τρίτο της αναδιαρθρωμένης δόσης που θα πρέπει να καταβάλουν για το δάνειό τους. Εάν τώρα οι δανειολήπτες σταματήσουν να πληρώνουν την μειωμένη τους δόση, τότε αυτόματα θα σταματά και η κρατική χορήγηση μέσω του ΚΟΑΚ για το 1 τρίτο ακριβώς της δόσης τους. Την ίδια ώρα οι δανειολήπτες θα βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι ακόμη και με την εκποίηση της περιουσίας τους, είτε από την τράπεζα είτε από τον φορέα διαχείρισης δανείων. Η Κεντρική Τράπεζα και έχει τη σημασία του και αυτό τονίζει ότι πρέπει να διασφαλιστεί ότι το εστία και η λειτουργία του δεν θα εκλειφθεί ως κίνητρο για τους συνεπείς τώρα δανειολήπτες να σταματήσουν να πληρώνουν τα δάνειά τους. Μάλιστα. Βεβαίως κρατάμε ως δεδομένο από αυτά που είπες πρωτού προχωρήσουμε, Νέστορα, το στοιχείο εκείνο που θέτει ως χρονοδιάγραμμα την 30η Σεπτεμβρίου του 2017. Εδώ γεννώνται και άλλα ερωτήματα σε σχέση με δάνεια που μετά από αυτή την ημερομηνία μετατρέπονται σε μη εξυπηρετούμενα και πράγματι δικαιολογούν ίσως τα υπόλοιπα κριτήρια. Τώρα, σε σχέση με τον φορέα, τι ακριβώς λέχθηκε στη Βουλή. Λοιπόν, εκεί είναι πιο απλά τα πράγματα. Αν θέλεις, οι συζητήσεις επικεντρώνονται στην ανάγκη να υπάρξει επαγγελματική διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων, με απόσταση βεβαίως από το κράτος, ώστε να μεγιστοποιηθεί κατά το δυνατό το όφελος για τον φορολογούμενο. Η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί να ετοιμάσει το τελικό της πλάνο για το φορέα διαχείρισης σε 3 μήνες. Ναι. Πάντως, επειδή κουβεντιάζαμε προηγουμένως και για τις ανησυχίες σε σχέση με την εκροή καταθέσεων, ο ΔΥΣΥ θα προχωρήσει εξ όσων καταλαβαίνουμε αύριο σε κατάθεση περίπου 500.000 ευρώ στο συνεργατισμό. Ναι, τα λεφτά βρίσκονται σε άλλη τράπεζα και προϋπολογίζονται για να πληρωθούν μισθοί και άλλα έξοδα του κόμματος μέχρι το τέλος του έτους. Ο ΔΥΣΥ επικαλείται τις διαβεβαιώσεις που έδωσε σήμερα ο Αβεροφινοφύτου ότι δεν κινδυνεύουν οι καταθέσεις στον συνεργατισμό και προσθέτει χαρακτηριστικά ότι αναγνωρίζει ότι τα τελευταία χρόνια η κοινωνία αντιμετωπίζει με δυσπιστία την πολιτική και τα κόμματα. Γι' αυτό και τα λόγια θα πρέπει να συνοδεύονται, όπως λέγει, από πράξεις. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Νέστορα.